Στο σημερινό μας επεισόδιο θα μαγειρέψουμε μαμαδίστικα. Θα δείξουμε πως γίνεται το κλασικό κέικ βανίλια σοκολάτα, μια συνταγή που δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς και τόσο εύκολη που μπορείτε να φτιάξετε όλοι σας. Γεια σας! Πώς είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Και εγώ μια χαρά είμαι. Όλα καλά. Η ζωή είναι καλή για μένα και για εσάς ελπίζω. Και σίγουρα μετά από αυτό το επεισόδιο θα είναι ακόμα καλύτερη για όλους μας. Λοιπόν, και πάμε να φτιάξουμε το κέικ μας. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, πολύ οικονομικό. Είναι τρία βασικά που πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα όταν μαγειρεύουμε. Και εγώ έχω μεγάλο μίξερ, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε μεγάλο μίξερ. Αν έχετε το μικρό, κάνει μια χαρά. Αρκεί το βούτυρο να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το μόνο που θέλω να προσέξετε είναι πριν ξεκινήσετε να φτιάξετε το κέικ, αφήστε το βούτυρο έξω για τουλάχιστον μία ωρίτσα μέχρι που να μαλακώσει. Θέλουμε να είναι μαλακό το βούτυρο. Γιατί άμα είναι σκληρό, δεν γίνεται σωστό το κέικ. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε βούτυρο για να κάνετε πιο οικονομική τη συνταγή, μπορείτε να βάλετε και μαργαρίνη. Πάλι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάντα μα πάντα όταν φτιάχνουμε κέικ και έχουμε βούτυρο και ζάχαρη, οτιδήποτε άλλα υλικά για να έχουμε δεν δίνουμε σημασία. Απλά ξεκινάμε πρώτα να χτυπήσουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη να φρατέψουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Κόβω το βούτυρο έτσι χοντρά κομμάτια, το ρίχνω μέσα στο μίξερ. Άμα πέσει, έπεσε. Μια χαρά. Το κόβω έτσι καλά κομμάτια. Βλέπετε πόσο μαλακό είναι. Τόσο μαλακό θέλω να είναι και σας το βούτυρο σπίτι. Ρίξαμε το βούτυρο, θα ρίξουμε και τη ζάχαρη. Και χτυπάμε στο μίξερ μέχρι που να φρατέψουμε. 2-3 λεπτάκια, δεν θέλει παραπάνω. Δυνατά. Τέλεια. Μόλις αφρατέψει το βουτυράκι, θέλω να κάνετε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επειδή πολλές φορές την πατάμε και πάμε σπάμε τα αυγά μέσα και υπάρχει περίπτωση να πέσει λίγο τσόφλι, θέλω να σπάτε ένα αυγό μέσα σε ένα μπολάκι. Να βλέπετε άμα έχει κανένα τσόφλι. Άμα δεν έχει, τότε συνεχίζουμε να χτυπάμε χαμηλά το μίξερ και προσθέτουμε το πρώτο αυγό. Μόλις απορροφήσει το μείγμα μας το πρώτο αυγό, ρίχνουμε το επόμενο. Εντάξει, θα μας πάρει έτσι 2-3 λεπτάκια μέχρι που να το κάνουμε, αλλά κέικ φτιάχνουμε. 5 λεπτά υπομονή πρέπει να την έχουμε, γιατί τους άλλους το κέικ θα μας το ψήσει ο φούρνος. Από εκεί πέρα δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Οπότε να έχετε λίγο υπομονή. Λοιπόν, δεν έχει ανακατευθεί τελείως το αυγό και θέλω να προσέξετε εδώ πέρα ότι έχει μείνει αρκετό από το βούτυρο στον κάδο του μίξερ, γύρω-γύρω. Οπότε τι κάνουμε, παίρνουμε μια σπάτουλα και βγάζουμε όλο αυτό το βούτυρο για να μπορέσει να απορροφήσει το αυγό. Άμα δεν το βγάλουμε, δεν θα μπορέσει να το απορροφήσει το αυγό. Οπότε πολύ βασικό σημείο είναι αυτό. Να αφήνω γιατί μπορεί να ξαναχρειαστεί να ξανακάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία. Οπότε συνεχίζουμε και μόλις απορροφήσει το αυγό προσθέτουμε το επόμενο. Βλέπετε, τώρα κατευθείαν απορροφήθηκε όλο το αυγό, οπότε προσθέτω το επόμενο. Και το τελευταίο μας. Και έχουμε τελειώσει με το χτύπημα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε μέσα γεύση στο κέικ μας. Λοιπόν, θα ρίξω σε όλο το μείγμα λίγο βανίλια. Έχω σιρόπι βανίλιας. Άμα δεν έχετε σιρόπι βανίλιας, θα ρίξετε 2 βανίλιες σε σκόνη. Λοιπόν, θα βάλω περίπου 1,5 κουταλιά του γλυκού και θα βάλω το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Αν σας αρέσει το λεμόνι, μπορείτε να βάλετε ξύσμα από ένα λεμόνι. Αν σας αρέσει το lime, μπορείτε να βάλετε ακόμα και από lime. Παραδοσιακό, μαμαδίστικο κέικ. Έτσι γίνονται όλα μα όλα τα κέικ. Οπότε βάλουμε και το ξύσμα και να δω στην άκρη. Και συνεχίζω το χτύπημα. Δεν χρειάζεται πολύ, ίσα να το ανακατέψουμε. Ανοίγουμε το μίξερ και ρίχνουμε μέσα το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Όλο, με τη μία. Χρειάζεται να δείτε τις δόσεις, κατευθείαν έτσι όπως είναι, το ρίξτε μέσα. Ανακατεύουμε. Λίγο, όχι πολύ. Ίσα να ανακατευτεί. Και σταματάμε το μίξερ μας. Δεν θέλω να ανακατέψετε πολύ ώρα με το μίξερ, γιατί όσο ανακατεύουμε πέφτει ο όγκος από το βούτυρο. Δηλαδή τζάμπα το αφρατέψαμε τόση ώρα. Οπότε θέλω να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Με το που βάλετε το αλεύρι, ή θα ανακατέψετε λίγο στο μίξερ, ή θα το ανακατέψετε στο χέρι με μία μαρίς. Εντάξει, όλο αυτό που έχει μείνει το αλεύρι γύρω γύρω, προτιμώ να το ανακατέψω στο χέρι, παρά να συνεχίζω να το ανακατεύω στο μίξερ. Λοιπόν, ανακατεύω και εδώ.
Τέλεια. Σε αυτό το σημείο θα δοκιμάστε και θα θυμηθείτε τότε που ήσασταν παιδάκια και έκανε η μαμά σας κέικ. Σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, έχω μία φόρμα από αυτή την κλασική που έχετε σπίτι. Αυτή είναι 20 άρα. Θα βάλω βουτυράκι. Θα βάλω βούτυρο παντού. Έξτρα βούτυρο από τη συνταγή. Αυτό είναι λίγο έξτρα, περίπου μία κουταλιά της σούπας θέλουμε έξτρα για το άλυμα. Και επειδή αυτές οι φόρμες έχουν αυτές τις εγκοπές, κολλάνε συνήθως περισσότερο από μία φόρμα που δεν έχει καθόλου εγκοπές. Οπότε θέλω να βουτυροαλευρώσετε πάρα μα πάρα πολύ καλά για να βγει το κέικ μας εύκολα στο τέλος από τη φόρμα. Λοιπόν, έβαλα βουτυράκι, θα ρίξω και μία κουταλιά της σούπας αλεύρι. Όχι παραπάνω. Θα κοιτάξω να πάει παντού. Βλέπετε. Και ό,τι περισσέψει, το πετάμε. Τώρα, θα πάρω και θα ρίξω το μισό ζυμάρι, το μισό περίπου, μέσα στη φόρμα μου. Τώρα, θα πάρω και θα πλώσω αυτό το μείγμα όσο περισσότερο γίνεται μέσα στη βάση από το κέικ μου. Βλέπετε. Απλά κοιτάζω να μην ξύνω γύρω-γύρω τα τυχώματα, γιατί άμα τα ξύσω πάρα πολύ, στο τέλος θα κολλήσει το κέικ μου. Αλλά κοιτάζω να μπει και σε όλες τις εγκοπές, για να μην δημιουργήσει τρύπες στο κέικ μου. Τώρα, το υπόλοιπο που έχει μείνει. Θα πάρω 2 κουταλιές της σούπας, 3 γάλα και θα τις προσθέσω στο κακάο. Και θα ανακατέψω. Μέχρι που να διαλυθεί. Πρέπει να κάνουμε μία πάστα σοκολάτας. Άμα δούμε ότι δεν διαλυθεί, θα προσθέσουμε λίγο ακόμα γάλα. Θέλουμε να γίνει κάπως έτσι. Βλέπετε, πάστα. Οπότε, ρίχνω μέσα όλη αυτή την πάστα στο υπόλοιπο μισό που έχει μείνει από το κέικ μου και ανακατεύω. Δεν υπάρχει πιο εύκολο κέικ από αυτό. Είναι ένα κέικ που πραγματικά μπορείτε να φτιάξετε όλοι σας. Βλέπετε. Τώρα, άμα είστε λάτρεις της σοκολάτας, μπορείτε να βάλετε ακόμα και κομματάκια σοκολάτα μέσα. Του πηγαίνει πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να το κάνω σήμερα όσο πιο απλό γίνεται, οπότε θα ρίξω μόνο κακάο. Τώρα, το υπόλοιπο. Από πάνω. Τρώω και λίγο. Μπορείτε την όλη διαδικασία να την κάνετε με ένα κορνεδάκι που θα είναι πιο έτσι εύκολο, αλλά επειδή ξέρω ότι όλοι δεν έχετε κορνέ σπίτι, γι' αυτό το λόγο προτιμώ και εγώ να το κάνω κατευθείαν με μία κουτάλα, με μία μαρίς, για να είμαι σίγουρος ότι θα το φτιάξετε όλοι μα όλοι σπίτι. Και το τελευταίο. Και τώρα, ή θα το κάνετε με το ίδιο το μαχαίρι, κατευθείαν θα αρχίσετε να δημιουργείτε νερά μέσα στο κέικ, ή θα το κάνετε με μία οδοντογλυφίδα ή με ένα καλαμάκι που κάνουμε τα σουβλάκια. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό. Θέλουμε να ανακατέψουμε το λευκό με το μαύρο μέρος της ζύμης. Τώρα, το μόνο που μένει είναι να το ψήσουμε στο φούρνο. Προθερμασμένος ο φούρνος, πολύ βασικό για τα κέικ, να είναι προθερμασμένος ο φούρνος, στους 160 βαθμούς θα ψήσουμε για 35-40 λεπτάκια μέχρι που να είναι έτοιμο. Άμα βάλετε και κομματάκια σοκολάτας, μπορεί να χρειαστεί 1-2 λεπτάκια παραπάνω. Λοιπόν, άρα, σε 35-40 λεπτάκια θα δούμε τι κάναμε. Λοιπόν, το κέικ μας έχει ψηθεί, το έχω βγάλει από το φούρνο να κρυώσει καλά, γιατί δεν κόβουμε ποτέ κέικ όταν είναι ζεστό, το αφήνουμε να κρυώσει και πάντα μα πάντα το κόβουμε με πυρηνωτό μαχαίρι για να κουπεί σωστά. Θέλω να σας δείξω μέσα πώς έχει γίνει. Θα ενθουσιαστείτε. Είναι μια συνταγή που τη φτιάχνουμε όλοι. Είναι ό,τι πιο ωραίο να γυρνάς σπίτι και να έχει φρεσκοψημένο κέικ. Θες να πάρεις μπόλικο γάλα, να το βουτήξεις μέσα και να το χαρείς, να το φας. Μπορείς να το φας το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, δεν σε νοιάζει η ώρα. Είναι ένα κέικ που άμα το φτιάξετε και το βάλετε στο ψυγείο, μπορείτε να το κρατήσετε για μέρες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι ένα χειροποίητο κέικ, πιστέψτε με, το χειροποίητο δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Αυτό που θα κάνω, το μόνο μάλλον που θα κάνω, ήθελα να σας κόψω απλά να σας δείξω πόσο ωραίο που έχει γίνει μέσα. Βέβαια, το πόσο μαύρο και το πόσο λευκό θέλετε να είναι εξαρτάται από εσάς. Μπορείτε να αφήσετε λίγο μαύρο μέσα, μείγμα, οπότε
να χρησιμοποιήσετε περισσότερο λευκό και το σχήμα να το φέρετε στα μέτρα σας. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα κάνω είναι, επειδή παραδοσιακά όλες οι μαμάδες ρίχνουν άχνη ζάχαρη, δεν θα το χαλάσω παραπάνω, δεν θα το κόψω άλλο. Θα το ξαναενώσω και θα ρίξω μπόλικη άχνη ζάχαρη από πάνω. Αυτό είναι ένα κέικ που θέλετε όλοι να ξέρετε να φτιάχνετε. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή μας σήμερα. Ήταν πολύ παραδοσιακή, εύκολη συνταγή. Είπαμε, εδώ πέρα δεν κάνουμε μόνο δύσκολα, κάνουμε και εύκολα. Πράγματα που είναι χρηστικά και θέλουμε να ξέρουμε γενικά για την κουζίνα μας. Τα γνωστά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή μας στο expertrezix.com, το νούμερο ένα site στην Ελλάδα μαγειρικής. Μην ξεχάσετε να ετοιμάσετε τη συνταγή και να μου στείλετε φωτογραφίες. Σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με είδατε και σήμερα, πραγματικά σας ευχαριστώ. Ραντεβού στο επόμενο Kitchen Lab που δεν αργεί, σε λίγες μέρες θα είναι κοντά σας.